Solana, το λεγόμενο ETH Killer, έχει σπάσει τα κοντέρ, έχει σπάσει τα ταμεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω από 180% τις τελευταίες ημέρες η τιμή του, έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ κόσμο. Αρκετοί περιμένουν τη τιμή του να φτάσει τώρα στα 80 με 100 δολάρια και είναι πολύ κοντά στα αλήθεια, γιατί πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα 64,40 cent του δολαρίου για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Αρκετοί νομίζουν ότι είναι ένα hype. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί η τιμή του ανεβαίνει. Είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα projects που είναι στα top 10 με top 20 στην αγορά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ταυτόχρονα υπάρχει και μια δικαστική απόφαση και εντολή στην FTX να μπορεί να πουλήσει τα δικά της το Solana που έχουν 55,6 εκατομμύρια Solana. Και ενώ πουλάνε Solana, ταυτόχρονα η τιμή του έχει εκτοξευτεί σε επίπεδα που δεν τα περιμέναμε, τουλάχιστον τόσο σύντομα. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από γεγονότα, είτε το ίδιο το project που έχουν συμβεί και έχουν συμβάλει σε αυτή την αύξηση της τιμής, και άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο σημερινό βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα και αν δεν έχεις ακόμα λογαριασμό σε κάποιο ανταλλακτήριο ή αγορά κρύπτο, μπορείς να δεις την επιλογή της OKX, όπου μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό και να έχεις και ένα bonus από 10 δολάρια έως και 1000-2000 με ένα bonus καλωσορίσματος από Mystery Box. Link κάτω στην περιγραφή του βίντεο ή κάποιο QR code που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή εδώ. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με το Solana. Καταρχήν, επειδή αρκετοί από εσάς είστε Sol fans και έχετε στην κατοχή σας Solana, θα πρότεινα να παρακολουθήσετε το ίδιο το project από το website τους ή και από τα social media, αλλά καλύτερα και από το website, από το solana.com/news. Εκεί παρακολουθείτε οποιοδήποτε νέο σχετικά με το Solana. Και τις τελευταίες ημέρες το Solana είχε ένα μεγάλο project όπου ανακοινώθηκαν πάρα πολλές συνεργασίες και αναβάθμιση του ίδιου το project, όπως με το Amazon Web Services ή Google Cloud, και αυτά συνέβαλαν διότι όταν βλέπεις τέτοια projects να κάνουν συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες στον χώρο όπως Amazon και Google, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούν ελπίδες για άνοδο και φυσικά γίνεται ένα hype και συντονισμένες ενέργειες που ανεβάζουν. Και σίγουρα υπάρχει και ένα hype γύρω από τη τιμή το Solana. Αλλά θα μπορούσε να είναι και δικαίως αυτό το hype και να παραμείνει κιόλας, διότι αυτά που έχουν κάνει είναι όντως σημαντικά για την βιωσιμότητα του project και την υιοθέτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και φυσικά ταυτόχρονα και την επιλογή από το crypto community για να το έχουν στο πορτφόλιό τους. Και να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το σημείο, ότι σε καμία περίπτωση δεν παροτρύνω τον κόσμο να αγοράσει Solana. Μη λάβετε οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο σαν μια παρότηση να αγοράσετε, γιατί αυτό το βίντεο δεν έχει αυτό στόχο. Θα σε ενημερώσω για τις εξελίξεις γύρω από το project. Σε κάποια σημεία θα πω και την δική μου άποψη, αλλά η τιμή του μπορεί και να πέσει όταν αγοράσετε. Οπότε για το πότε και αν θα αγοράσετε είναι ένα άλλο γεγονός το οποίο θα πρέπει να μελετήσετε με την ησυχία σας και να αποφασίσετε μόνοι σας υπεύθυνα. Και όσον αφορά την τιμή του Solana, το μεγάλο πλήγμα που έπαθε ήταν πέρσι από την κατάρρευση της FTX. Και τότε θυμάμαι λοιπόν αρκετός κόσμος που είχε Solana είχε ανησυχήσει αν θα επιβιώσει και τι θα γίνει με το Solana κτλ. Και τότε θυμάμαι ότι έκανα ένα βίντεο και σας είπα, παιδιά, OK, έχει άμεση σύνδεση με την FTX, σίγουρα θα υποστεί κάποια ζημιά όπου όντως συνέβη, αλλά από την άλλη ένα project το οποίο έχει όλη τη δομή να επιβιώσει και να ανέβει ψηλά στο μέλλον και πάλι. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν αυτό έγινε, και αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο θα εμφανιστεί κάποια στιγμή εδώ πάνω και μπορείς να το δεις ανά πάσα στιγμή. Και όχι μόνο διόρθωσε αυτή τη ζημιά, αλλά επανήλθε και ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά, πάνω από 100% από αυτό που ήταν πέρσι τέτοια περίοδο. Μετά υπάρχουν προβλέψεις από θεσμικούς επενδυτές όπως η VanEck, όπου διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 75 δισεκατομμυρίων. Η πρόβλεψη της τιμής για το Solana που έχει η VanEck είναι 10.600% αύξηση μέχρι το 2030, σύμφωνα με τη δική τους ανάλυση. Σε καμία περίπτωση μην το λάβετε και αυτό πάλι, ακόμα και που το έχουν πει αυτοί σαν μια παρόντευση για να πάτε να τρέξετε να αγοράσετε Solana. Κάντε σωστή μελέτη και αποφασίστε μόνοι σας αν θα αγοράσετε ή όχι. Τώρα, το Solana σαν project είναι ένα από τα πιο μεγάλα και καλά projects που έχουμε στην αγορά, με την τεχνολογία του και με όλα. Θα μου πείτε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν τόσα και ίσως καλύτερα, θα μου πει κάποιος, ή διάφορα projects, για μην πω τα ονόματα και δημιουργηθεί τώρα κάποιος εμφύλιος εκεί πέρα με τα διάφορα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Και σίγουρα μέχρι και πρόσφατα το Solana είχε δεχτεί αρκετή επίκριση και δικαίως για κάποια ελαττώματα που είχε το δίκτυο, κάποια κλεισίματα σε αυτό, και αυτό που έδωσε ελπίδες για το project και κάπως σαν να επιδιόρθωσε αυτή τη ζημιά ήταν το λανσάρισμα του Fire Dancer, όπου αυτό τροφοδότησε και την αύξηση στην αξία της τιμής της τελευταίας ημέρας. Αλλά δεν είναι μόνο ένα-δύο γεγονότα, είναι μια σειρά από πράγματα, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει μόνο ένα πράγμα. Αυτό ήταν σίγουρα ένα από τα πράγματα το οποίο συνέβαλε, και αυτό τώρα είναι μια αναβάθμιση ουσιαστικά
του δίκτυου της Solana, όπου αυτό θα πηγαίνει το δίκτυο του και αυτό το Fire Dancer έχει φτιαχτεί από την εταιρεία Web3 Jumper Crypto από τον Αυγούστο και το λανσάρανε τώρα σε αυτό το τετραήμερο συνέδριο που είχαν και ανακοινώσανε και διάφορες άλλες συνεργασίες. Οπότε ήταν και ένα τεράστιο event για το Solana που έσπρωξε έτσι και την τιμή προς τα πάνω. Και το Fire Dancer στοχεύει στην ενίσχυση της ταχύτητας, της αξιοπιστίας και ποικιλομορφίας των επικυρωτών του δικτύου. Το δοκιμαστικό δίκτυο Fire Dancer είναι ένα κομβικό βήμα για την έναρξη του κύριου δικτύου του που αναμένεται το πρώτο εξάμεινο του 2024. Αυτό αναφέρουν τα άτομα από το ίδιο το project και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει τις διακοπές του δικτύου του Solana. Κάνοντας μια έρευνα, είδα διάφορες απόψεις και αναλύσεις σχετικά με την αύξηση της τιμής. Κάποιοι αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται και στο Bitcoin Spot ETF της BlackRock. Σε κάποιο βαθμό ναι, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή είναι σε καλά επίπεδα, υπάρχει ενθουσιασμός, είναι greedy αγορά λόγω του ότι περιμένουμε για αυτό το Bitcoin ETF, αλλά όχι από μόνο το, γιατί αν ήταν απλώς για το Bitcoin ETF θα είχαμε δει και άλλα projects να ανεβαίνουν. Οπότε η τιμή του Solana τις τελευταίες ημέρες ανέβηκε και για τους λόγους που αναφέραμε μέχρι στιγμής και πιθανόν και για άλλους τόσους λόγους, γιατί το Solana έχει επιλεχθεί από πάρα πολλούς και από θεσμικούς επενδυτές όπως την Vanek, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει επιλεχθεί και από καρχαρίες της Wall Street, έχει επιληθεί από πάρα πολλούς και φυσικά έχει και το δικό του community όπως και κάθε άλλο μεγάλο project και είναι το λεγόμενο ETH Killer, το οποίο δεν ξέρω αν ποτέ θα υπάρχει κάποιος ETH Killer, αλλά αυτός που έχει τις περισσότερες ελπίδες αυτή τη στιγμή πιθανόν να είναι το Solana, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εδώ διαφημίζουν ότι ακόμα και ο ξάδερφος του Elon Musk έχει επενδύσει στο Solana και ότι τώρα ο ξάδερφος του Elon Musk και ο Μπατζανάκης και ο Ανιψιός και δεξιά και αριστερά έχουν επενδύσει. Δεν λέει και τόσο για να ανέβει η ίδια τιμή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει κάποιους την παρόντινση για να επενδύσουν και σε αυτό. Και φυσικά στο μέλλον, αν αυτό πάει όπως αναμένεται, σε κάποια χρόνια θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο ETF και για το Solana, γιατί σε πρώτη φάση σίγουρα είναι για Bitcoin και Ethereum, και αυτό τώρα μην το πάρετε σε καμία υπόσχεση προς Θεού, υποθετικά σενάρια κάνουμε. Αλλά επειδή λοιπόν στο μέλλον κάποια projects θα ανθίσουν και θα ανέβουν αρκετά, πιθανόν να είναι και αυτό ένα από τα projects το οποίο θα μπορούσε να δοθεί σαν ETF μαζί με τα υπόλοιπα. Γιατί τώρα βλέπετε, Bitcoin και Ethereum είναι επιλεγμένα από την ίδια την BlackRock. Επίσης, άλλο ένα από τα θετικά του project είναι ότι συνέχεια χτίζονται project πάνω σε αυτό. Πλέον υπάρχει και ένα meme coin το οποίο μπορεί να τραβήξει αρκετή προσοχή αν τελικά ανέβει κι άλλο. Έκανα ένα βίντεο πρόσφατα για τα meme coins. Δεν θα κάνω κάποια αναφορά παραπάνω σε αυτό το βίντεο γιατί το κάλυψα ήδη πριν από λίγες ημέρες. Αλλά το σημαντικό λοιπόν είναι ότι χτίζουν συνέχεια και έχει πολύ καλό team. Όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο σε αναλύσεις, ότι όταν αναλύω κάποιο altcoin, κάποιο project, κοιτάω να δω και την ομάδα που υπάρχει πίσω από αυτό και πόσο χτίζουν αυτό το project, έτσι. Γιατί αν το χτίζουν συνέχεια και κάνουν συνεργασίες και κάνουν αυτό και λανσάνε το ένα προϊόν και το άλλο, κρατάνε το community ζεστό, δίνουν τις ελπίδες ότι αυτό θα μεγαλώσει στο μέλλον και έτσι λοιπόν τραβάνε και περισσότερους επενδυτές, είτε θεσμικούς επενδυτές είτε και retail investors, τον απλό κόσμο, έτσι. Και αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε τις τελευταίες ημέρες ήταν το κρασάκι στη τούρτα για να κάνει αυτό το μεγάλο ράλι που έκανε τη τιμή, όπως αυτά με τα δεδομένα του Solana που θα είναι live στο Google Cloud BigQuery αυτή τη στιγμή, το οποίο σαν γεγονός από μόνο του, δηλαδή χωρίς κάποιος να καταλαβαίνει τι πραγματικά σημαίνει αυτό, μπορεί να δημιουργήσει τον ενθουσιασμό και τις ελπίδες για κάτι καλό. Και τώρα, όσον αφορά τις προβλέψεις που αρχίζουν και λένε τώρα στα social και γενικώς στο ίντερνετ για την τιμή του Solana στα 80 με 100, αν δεν έχει φτάσει ήδη στα 80 μέχρι να δείτε αυτό το βίντεο, αρκετά πιθανόν λοιπόν να φτάσει και τα 80 και τα 100. Δεν είναι κάτι δύσκολο τώρα από τη στιγμή που έχει φτάσει ήδη στα 60 με 65 δολάρια, αλλά το αν θα φτάσει τώρα σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα δεν έχει και τόσο σημασία για μένα, γιατί έτσι κι αλλιώς, αν κάποιος είναι long term holder, δεν θα πωλήσει εκεί. Εγώ, κατά τη δική μου εκτίμηση και για μένα, αυτό το project το βλέπω περισσότερο σαν long term και όχι για κάτι σύντομο. Φυσικά, ο καθένας μπορεί να το αξιοποιήσει με όποιον τρόπο θέλει, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί σε κάποιο βαθμό και με την αγορά αυτή τη στιγμή. Γιατί, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, τα altcoins αρχίζουν και ανεβαίνουν αρκετά ψηλά, όπως αυτό τώρα καλή ώρα και διάφορα άλλα projects που ανέβηκαν αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Όταν η τιμή του Bitcoin είναι σε κάποια καλά επίπεδα και όταν ταυτόχρονα η αγορά είναι και green, δηλαδή υπάρχει και κάποιος ενθουσιασμός, τότε αρχίζουν τα altcoins και παμπάρουν. Οπότε κάπως αυτά τα δύο θα συνδυαστούν ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν η αγορά παραμείνει θετική και συμβεί κάτι καλό, όπως με την έγκριση της BlackRock για τα ETF, τότε να είστε σίγουροι ότι θα δούμε ράλι σχεδόν στα πάντα. Αλλά αν από την άλλη δούμε κάποια διόρθωση, κάποια πτώση στην αγορά, τότε το πιο πιθανό να δούμε και στο Solana ή να μείνει σε αυτά τα επίπεδα που είναι μέχρι στιγμής. Αλλά σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι αυτό το project
χρειάζεται να το δει κάποιο μακροπρόθεσμα. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω για το σημερινό βίντεο. Αν έχει οποιαδήποτε απορία, γράψε κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα. Και αν δεν έχει κάνει ακόμα, εγγραφή στην OKX, link στην περιγραφή του βίντεο και κάποιο QR code, κάτι θα εμφανιστεί και εδώ στο βίντεο. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.